Η τουρκική προπαγάνδα που πλέον αντιστρέφει την πραγματικότητα όμως κλιμακώνεται. Τώρα ο τουρκικός τύπος χαρακτηρίζει προβοκάτσια την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας από αύριο σε Χάλκη, Ρόδο και Καστελόριζο. Σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη. Δεν το ξέραμε ότι θα έπρεπε να παίρνει και την τουρκική άδεια για να πάει Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Ρόδο, ο Μανώλη. Η άποψη έχει εκφραστεί πολλές φορές και από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Χουρουσί Ακάρο, που όλο παραπονιόταν ότι γίνονται επισκέψεις της Κατερίνας Αγγελοπούλου στα κρητικά νησιά. Και αυτή η επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη Χάλκη, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, αυτή τη φορά στοχοποιείται από τον τουρκικό τύπο. Ήδη, μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ, με τίτλο Νέα Προβοκάτσια, η πρόεδρος της Ελλάδας έρχεται στα νησιά που βρίσκονται κάτω από τη μύτη μας. Όπως και η εφημερίδα Σοζού, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην κυβέρνηση, αλλά στις απόψεις αυτές έχουν κοινές θέσεις. Μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν, οι Έλληνες σε επιφυλακή, επίσκεψη με νόημα από την Ελληνίδα Πρόεδρο. Ήδη υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, εκτός από αυτές τις δύο εφημερίδες και στα τηλεοπτικά δίκτυα, ρεπορτάζ για την επικείμενη επίσκεψη της Κατερίνας Αγγελοπούλου σε αυτά τα τρία νησιά. Νομίζω είναι σε μια κυβερνητική γραμμή που εδώ και χρόνια εκφράζεται επίσημα, κυρίως από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, αλλά βλέπουμε τώρα και στον τουρκικό τύπο. Μάλιστα. Ίσως πιστεύουν ότι πες, κάτι θα μείνει διεθνώς, γι' αυτό και παίρνουν κάθε φορά την απάντησή τους σε αυτή την προπαγάνδα. Οι γείτονες, ευχαριστούμε τον Μανώλη Κωστίδη.